Θα δείτε την πομπή του γάμου με τον κουμπάρο, με τον γαμπρό. Υπήρχε η συνήθεια όταν ο γαμπρός ήταν στο σπίτι της Νύφης, οι συγγενείς της Νύφης να τον δένουν το ζωνάρι, να τον ντέσουν όπως λένε. Ήταν μια κίνηση συμβολική που έδειχνε ότι από εκεί και πέρα πλέον ο γαμπρός δεν μπορεί να κάνει πίσω. Στη συνέχεια του δίνανε ένα κόσκινο, το οποίο έριχνε σαν σβούρα και ανάλογα με το πώς έπεφτε, αν έπεφτε με το κόσκινο να κουμπάει στο έδαφος, λέγανε ότι θα κάνει κορίτσι, αν έπεφτε το κόσκινο ανάποδα, λέγανε ότι θα κάνει το πρώτο παιδί που θα αποκτήσει, είναι αγόρι. Στη συνέχεια, μία από τις κοντινές συγγέννησες της Νύφης έπρεπε να καθαρίσει το δρόμο την ώρα που περνούσε η πομπή του γάμου. Στη συνέχεια το ζευγάρι θα πρέπει να βγάλει το χαϊρλούθκο, την τιμή, την οποία την έβλεπε η μαμή του χωριού, έδινε εντολή στον ταουλτζή, βαρούσε ο ταουλτζή στο χαϊρλούθκο, ένα σόλο ταούλι, για να καταλάβει όλο το χωριό και τα γύρω χωριά ότι η Νύφη ήταν τίμια, και στη συνέχεια ακολουθεί ένα γλέντι όπως γινόταν παλιότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Καβόβι, καβόβι. We'll be right back.